Δεν ξέρω τώρα, θα έχουμε λεπτομέρειες για τα σημάδια στην καρδιά του Αλέξη Παπάν. Έχουν φύγει από τον πρόσφατο χωρισμό. Ωραία το φέρα. Λοιπόν, μία πολύ μικρή απάντηση νομίζω στον Αστέρι Κασιμάτη, στο OK ή στον Νίκο Γεωργιάδη. Στον Αστέρι Κασιμάτη. Στο OK ο Αλέξη Παπάς. Πάμε να δούμε τι είπε. Μίλησε για πρώτη φορά μετά το χωρισμό του. Εσύ έχεις κάνει τρέλες από έρωτα. Νομίζω ότι όποιος δεν έχει κάνει τρελά πράγματα, δεν έχει βιώσει το συναίσθημα του έρωτα. Δεν είσαι πλέον μαζί με τη φωτογράφο Ελένη Αϊβαλή. Όχι, δεν είμαι. Δεν θέλω να σχολιάσω όμως κάτι παραπάνω. Ας το αφήσουμε εδώ. Θα ήθελες να αποκτήσεις κάποια στιγμή τη δική σου οικογένεια. Είναι κάτι που το έχω φανταστεί. Σε μια σχέση όμως πρέπει να αφήνεις τα πράγματα να εξελιχθούν και ό,τι προκύψει. Το πιο θεμητό είναι το πιο σωστό και αυτό το οποίο δεν θα φέρει ποτέ τον άλλον ή εσένα τον ίδιο απέναντι σε μια υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό σου και τελικά δεν τηρήθηκε. Να μας πει ο Ισίδωρος. Ναι, να μας πει απλά να του δώσω την εξής πάσα. Θυμάστε ότι αποχώρησε από το Survivor για κάποια θέματα. Δεν είχε πει βέβαια για το θέμα. Αλλά λέγανε τότε και πολιτικά θέματα. Δεν το γνωρίζω τώρα. Ναι, ότι μπορεί να δεν προσέξει. Λέγανε και ένα θέμα τότε υγείας κάποιου συγγενικού προσώπου. Αλλά εμείς το ψάξαμε, Λάμπρο και Μαριάντα. Και μιλήσαμε με το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού, το οποίο μας είπε ότι ήταν ένα πάρα πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι. Πριν το Survivor, μάλιστα, ο Αλέξης Παπάς είχε κάνει πρόταση γάμου στην Έλενα. Και μάλιστα ήταν τόσο ερωτευμένοι όπως το Survivor. Σε συμπαίκτες του Αλέξης Παπάς ρωτούσε συνέχεια αυτούς που μπήκανε μετά τους παίκτες. Έχετε μιλήσει με την Έλενα, πώς είναι χωρίς εμένα. Η Έλενα, μάλιστα, όποιος παίκτης έφευγε από το Survivor, έψαχνε τρόπο να επικοινωνήσει μαζί του και να πει αν είναι καλά ο Αλέξης. Όταν τελείωσε το Survivor και γύρισε ο Αλέξης Παπάς στην Ελλάδα από τον Άγιο Δομήνικο, υπήρχε μία αποστασιοποίηση. Υπήρχε μία ψυχράδα που λέμε. Να πούμε ότι χώρισε το ζευγάρι. Ο Αλέξης Παπάς. Είναι OK, είναι καλά, αλλά είναι κάτι το οποίο τον έχει στεναχωρήσει πολύ. Από την έννοια του ότι πώς γίνεται να γίνεται πρόταση γάμου πριν μερικούς μήνες και μέσα σε μερικούς μήνες να αλλάζουν τα πράγματα. Άρα δεν ήταν επιλογή του. Περίμενε ο χωρισμός. Οι πληροφορίες μου λένε πως όχι. Οι πληροφορίες σου και οι πληροφορίες σου, Μάρτζη μου, αλλά εγώ έχω πιο άμεσες πληροφορίες. Δηλαδή, για πες. Το καλό μας το κρατάς για το τέλος. Μύκονος! Πέτρος Νάζος, αγαπημένε μας. Τι κάνεις, πώς είσαι και πες μας λίγο για τα δροσερά και καυτά νέα που έχεις από το νησί. Και φυσικά, πρώτα απ' όλα θέλω πρώτα να ξεκινήσεις, γιατί έχουμε την πρώτη αντίδραση του Αλέξη Παπά. Ο οποίος ήρθε στη Μύκονο για μια φωτογράφηση πεντάστερου ξενοδοχείου και μπορώ να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα, δεν τον είχα δει από κοντά, ένας πολύ ωραίος άντρας. Έχω τα εξής βίντεο. Αύριο θα τον δείτε με ένα χαρέμι σε μια παραλία έτσι με τρεις κοπέλες με μπικίνι. Να κάθεται και να συζητάει, δεν λέω ότι είναι κάτι πολύ. Φίλες του, φίλες του. Συγγνώμη, Πέτρο, ίσως προσπαθούν να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει το χωρισμό. Μα είναι καλός τρόπος. Μαριάντα, είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Είμαι πολύ καλός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Πέτρο, Πέτρο, πώς ήταν ο Αλέξης Παπάς από κοντά? Ήταν σκεπτικός, είχε νέα συνοδό δίπλα, ήταν μόνος του? Καλέ, μας χαμογελάει. Πες, Πέτρο μου, πες. Στα Μπατογιάννια που τον ρωτήσαμε, μας είπε ότι δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή και πράγματι ήταν μόνος του. Έκανε τη βόλτα του. Του είπαμε κιόλας να κάνουμε ένα run έτσι, με εμπόδια του ανθρώπου, γιατί θα είχε πλάκα στα Ματογιάννια. Και γενικά έτσι τον ρωτήσαμε κανένα δυο αστείες ερωτηστούλες, αλλά είναι μόνος του γενικά. Δηλαδή μπορούμε να τα ακούσουμε τώρα. Βεβαίως. Για πάμε. Θέλω να μας πεις τι κάνεις τώρα στη ζωή σου. Είσαι μόνος, είσαι με κάποια κοπέλα? Δεν σε βλέπω να συνοδεύεσαι σήμερα. Τώρα είμαι διακοπές και όλα καλά. Τέλεια. Καλά εδώ. Έχω, ναι, είναι μαζί μου εδώ πέρα. Ναι, είναι η κοπέλα εκεί, Ξανθιά. Όχι, από πίσω. Όλα καλά. Όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Βαρύ λιγάκι. Λακωνικός. Γενικά και στο νισταγμένο τον είδα, παιδιά. Νίσταζε ο άνθρωπος. Καλά και στο περιοδικό, παιδιά, που είπε. Στο περιοδικό είχαν εξώφυλλο μόλις χώρισε και όταν ανοίγει και λες τώρα θα έχει αναλύσει και λέει ναι, έχω χωρίσει, δεν θέλω να απαντήσω. Ο Πέτρος να μας πει πώς τον είδε. Ενεργητικό, νισταγμένο, να διασκεδάζει, να κοιμάται, να κάνει τρέλες. Αύριο θα τον δείτε και εσείς με αυτές τις τρεις κουκλάρες. Εντάξει, όπως λέτε, τον στηρίξαν στις δύσκολες στιγμές σε ένα πολύ γνωστό beach bar. Στα Ματογιάννια όμως ήταν έτσι λίγο μελαγχολικός και μάλιστα είχε και πλάκα η απάντηση που έδωσε στο ρεπόρτερ ότι η δικιά σου που είναι, ας πούμε, του άρεσε και του ρεπόρτερ η κοπέλα. Μπα, πάλι όμως πάει με λίγα λόγια. Ωραία, αλλά θα ξαναγυρίσεις την Bachelor εποχή. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Χωρίς το σπίτι.